everybody! Welcome, welcome! This is Peter Sofianidis from the microphone. Behind the microphone. Είναι αυτό που λέμε πίσω από το μικρόφωνο, αλλά στα αγγλικά. Ωραία, παιδί, μας έχει πιάσει βλακία τρίτη που είναι σήμερα ημέρα, τι ωραία. Καλώς ήρθατε, παλαβοί μου ακροατές. Σας αγαπάω πάρα πολύ, μου λείψατε, πώς είστε? Ελπίζω να περάσετε ένα όμορφο και δημιουργικό και τρελό Σαββατοκύριακο. Τρίτη λοιπόν, σήμερα 30 Ιανουαρίου 2018, λέγω. Είναι η τελευταία εκπομπή αυτού του μήνα, wow! Τον φάγαμε τον Ιανουάριο, παιδιά, τον φάγαμε. Αντικαλυχώνευση τώρα. Σατάνας, ναι. Να καλησπέρισω τους πάντες και τα πάντα. Πολύ κοινό σήμερα, ρε παιδί μου. Να στείλω τα φιλιά μου στην αγάπη μου, εννοείται που με ακούει πάντα. Μην παραλείψω, εννοείται, σας παρακαλώ. Τον φίλο μου, τον Μιχάλη, τον Μητσόπουλο, τον radio producer. Γεια σου, Μιχάλη. How are you, my friend? Τη Μαρία, τον φίλο μου, τον Δημήτρη. Και τη φίλη μου, τη Μαρία, εννοείται. Μην μείνει παραπονεμένη, τώρα κρίμα είναι. Και αυτή λίγο άρρωστη είναι. Περαστικούλια. Ξεκινήσαμε παιχνιδιάρικα. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε να βάλω το Mrs. Robinson, αλλά νομίζω έχω επηρεαστεί από μια ταινία που έπαιζε μέσα στη βδομάδα, είναι η αλήθεια. Και είχε την ιστορία αυτής της οικογένειας. Τέλος πάντων. Έτσι ξεκινήσαμε παιχνιδιάρικα και έτσι παιχνιδιάρικα θα συνεχίσουμε. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, παρακαλώ. Αμέσως τώρα έρχονται οι Stranglers με το All Day and All of the Night. Καλή διασκέδαση! Έτσι, με πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, με πάρα πολύ διασκεδαστική μουσικούλα και σήμερα ξεκίνησα λίγο όχι τόσο heavy rock ή hard rock και τα λοιπά, αλλά δεν πειράζει, μωρέ, όλα στο παιχνίδι είναι. Όλα rock είναι στην τελική, σε ένα κουβά μέσα, μα τα βάλεις, rock θα σε βγάλει στο τέλος. Λοιπόν, από τους τρόπους επικοινωνίας λίγο για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν εδώ πέρα στο στούντιο και με την εκπομπή και τα λοιπά και τα λοιπά, καταρχάς μας ακούτε από το www.aolas.org και από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Τα email σας τα στέλνετε στο radio@aolas.org, τηλέφωνο στο 2313-022-040 και εννοείται ότι βρίσκεται και την ομάδα μας Temple of Rock at AOE Radio στο Facebook. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπήκε λέει για το τριώδιο, ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί. Αρχίζουμε τώρα, ψάχνουμε τι θα αντιθούμε. Εγώ ντυμένος είμαι όλη μέρα, κάθε μέρα, δεν χρειάζεται να ντυθώ κάτι. Το ξέρετε, έτσι όσοι με γνωρίζετε, το ξέρετε αυτό το πράγμα. Λες και περιμένει γενικά όλη η Ελλάδα, ρε παιδί μου, το τριώδιο για να ντυθεί καρναβάλι. Δεν είμαστε ένα καρναβάλι από μόνοι μας. Άιντε απ' εκεί πέρα τώρα να μου. Oasis, Rock'n'Roll Star, και ερχόμαστε για να πούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα στη μουσική και να ξεκινήσουμε ουσιαστικά και τη σημερινή εκπομπούλα μας, ρε παιδί μου. Εντάξει, θέλουμε και λίγο μουσική έτσι για να πάρουμε μπρος. Μεσημέρι είναι, μερικοί τρώνε, μερικοί κοιμούνται, ξαπλώνουνε. Λίγο. Και αυτό το πράγμα, αυτό είναι αφήκητο σπάνω. Γιουχού! Oasis, Rock and Roll Star. Πώς το έχω έτσι στα αγγλικό, ρε παιδιά, δεν το έχω πάρα πολύ. Δεν είναι σαν να ακούς έναν Άγγλο χωριάτη. Ναι, οκ, εντάξει, φτάνει. Είχα ένα πολύ τρελό Σαββατοκύριακο σαν αφορά με τα ανέκδοτα και μου είχε κολλήσει λίγο η τρέλα. Όσοι παρακολουθείτε και τις εξελίξεις του ανέκδοτο κάναλο, σίγουρα θα έχετε δει τα τρία νέα ανέκδοτα. Και το ένα μάλιστα είναι με guest stars, την Ελευθερία Κουκούλη και την Εύα Ζαρκάδη, έτσι. Όχι ότι και ότι. Μην είμαστε και βλάχοι! Όχι, μπείτε, ακούστε ανεκδότο κάναλο, θα το απολαύσετε, είμαι σίγουρος. Από αυτά τα ωραία τα ανεκδοτάκια που συνηθίζω να λέω, ξέρετε. Σας έχω και ένα καινούριο για σήμερα, είναι φρέσκο πράγμα. Σπαρταράει. Το έχω βάλει εδώ πέρα δίπλα στον πάγο λίγο. Βασικά στον πάγο θα μείνει γιατί και πάγος θα βγει μετά, αλλά whatever. Εντάξει, πολύ μιλάς, πολύ σταμάτα, φτάνει! Λοιπόν, να σας πάω λίγο πίσω στο χρόνο να δούμε τι γίνει σαν σήμερα στη μουσική. Ναι, φωνάζουν με ένα στόμα, μια φωνή.
Λοιπόν, πάμε στο 1942. Ο Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ιδρυτής του συγκροτήματος Jefferson Airplane, Marty Balin, γεννήθηκε στο Cincinnati του Οχάιο. Στο Cincinnati του Οχάιο. Υπήρξε μέλος της μπάντας από το 1965 έως το 1971, ακόμα και σήμερα λέει συμμετέχει περιστασιακά στις δραστηριότητες του συγκρατήματος. Μπράβο, μπράβο. 1951, περίπου 10 χρόνια μετά από αυτό που αναφέραμε τώρα, ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και drummer Phil Collins γεννήθηκε, λέει, στο προάστιο Chiswick του Λονδίνου. Chiswick είναι, όπως λέμε, cheesecake. Ναι, οκ. Υπήρξε drummer του συγκροτήματος Genesis από το 70 και μετά, και μετά βασικά την αποχώρηση, λέει, του Peter Gabriel, πήρε τη θέση του βασικού τραγουδιστή. Τον Φεβρουάριο δε του 1981 κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο Face Value, από το οποίο ξεχώρισε το τραγούδι In The Air Tonight. Εντάξει, λέει τώρα για το σκηνοθέτη του βίντεο κλιπ και τα λοιπά, δεν μας ενδιαφέρει. Προχωράμε στο 1969, παρακαλώ. Οι The Beatles πραγματοποιούν την τελευταία τους παράσταση στην ταράτσα των γραφείων της Apple Corporation στο Λονδίνο. Η κινηματογράφηση της παράστασης γίνεται με σκοπό τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ για το άλμπουμ Let It Be. Μετά από 45 λεπτά σταματούν με την επέμβαση της αστυνομίας, ύστερα από παράπονα της Royal Bank of Scotland, που στεγάζεται απέναντι για διατάραξη κοινής ησυχίας. Ναι ρε παιδιά, καλά κοιμούνται εμείς στην τράπεζα, τι τους ενοχλείτε τους ανθρώπους. 1982, ο Αμερικανός country blues τραγουδιστής, τραγουδοποιός και κιθαρίστας Lightning Hopkins απεβίωσε σε ηλικία 69 ετών στο Houston του Τέξας από καρκίνο του ισοφάγου. Στη λίστα, λέει, του περιοδικού Rolling Stone, The 100 Greatest Guitarists of All Time, βρίσκεται στη θέση 71. Μάλιστα, ωραία. 1991 και τελειώνουμε. Πάμε στους Ian Brown, John Squire και John Rennie Wren, του συγκροτήματος The Stone Roses, επισκέπτονται, λέει, τα γραφεία της πρώην δισκογραφικής τους εταιρείας Revolver Records και επιτίθενται, λέει, παρακαλώ, με μπογιά κατά του Paul Birch, της φίλης του και της πανάκριβης Mercedes 2. Mercedes 2, ναι. Η εταιρεία έχει ξανακυκλοφορήσει χωρίς την άδεια του συγκροτήματος το τραγούδι Sally Cinnamon, συλλαμβάνονται, λέει, και ορίζεται δίκη για την 1η Φεβρουαρίου. Τι, μετά από τόσα χρόνια τώρα θα τους δικάσουνε? Ναι, οκ, okay, εντάξει, φτάνει. Ναι, κάπου εδώ τελείωσε τι έχει γίνει το σαν σήμερα στη μουσική. Τώρα θα σας πάω και λίγο πίσω στη μουσική, καθώς θέλω να ακούσω το τραγούδι του Phil Collins με τον Philip Bailey, Easy Lover. Yes! Λοιπόν, δεν ξέρω για εσάς, πάντως εγώ το στούντιο εδώ πέρα το έχω κάνει πάρα πολύ ωραίο μέρος. Χορεύω, κάνω μόνος μου, έτσι η ωραία φάση. Phil Collins και Philip Bailey, λοιπόν, Easy Lover, πίσω από τη δεκαετία του 80, αν δεν απατώμε. Δεν απατώμε, δεν γίνεται αυτό, παιδιά, δεν συμβαίνει. Λοιπόν, κάπου εδώ είναι και η ώρα, λοιπόν, να πάμε να δούμε τα νέα που έχουμε για σήμερα, να πούμε, έτσι. Άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε, πάλι θα ακούσετε τα νέα που... Λοιπόν, πάμε στον κύριο Jack White, ο οποίος, λέει, τι κάνει, απαγορεύει, λέει, τα κινητά σε συναυλίες. Περιμένετε, μην βγάζετε από τώρα συμπεράσματα. Ο καλλιτέχνης, λέει, παίρνει το ρίσκο και δηλώνει, ελάτε για μια 100% ανθρώπινη εμπειρία. Ναι, αλλά δεν, λέει, μπορούμε να πάρουμε τάμπλετ. Ναι, οκ, σταμάτα, είπα. Ο Jack White, λοιπόν, με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό πως θα απαγορέψει τη χρήση των κινητών στη διάρκεια των συναυλιών του στην επερχόμενη περιοδία του στις ΗΠΑ. Τα κινητά και φωτογραφικές μηχανές θα μπαίνουν σε μια ειδική θήκη και θα κλειδώνονται, ενώ ο κάτοχός τους θα τα έχει επάνω του. Αν όμως θελήσει να καλέσει κάποιον ή να στείλει κάποιο έξυπνο tweet, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, θα το κάνει σε ειδικό χώρο της εταιρείας Yondr, εκτός χώρου συναυλίας. Αυτή την εταιρεία πρώτη φορά την ακούω. Ελάτε, λέει, για μια 100% ανθρώπινη εμπειρία, αναφέρει ο White, ο οποίος αναφέρει πως όσοι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς μια φωτογραφία στα social media θα μπορούν να παίρνουν φωτογραφίες και βίντεο από τα επίσημα jackwhite.com και από το Instagram του Jack White, τέλος πάντων, το official κτλ. Ναι, παιδιά, να σας πω κάτι. Πλάκα-πλάκα, αυτό το παρατήρησα τελευταία φορά που είχα πάει, ναι, στην πλατεία νερού στο Scorpions, στο Φάλιρο.
Αν σύγκρινα την εκείνη τη συναυλία με την τελευταία συναυλία που έχω δει του Scorpions πριν από μερικά χρόνια, από εκείνη τη συναυλία τέλος πάντων, νομίζω 2011, καμία σχέση, παιδιά. Καμία σχέση. Ήταν όλοι με τα κινητά στο χέρι και δεν χοροπηδούσε σχεδόν κανένας. Ενώ πριν από περίπου 8 χρόνια, 7-8 χρόνια, γινόταν ο χαμός. Και όχι μόνο σε αυτή τη συναυλία, δηλαδή όπου και να πάω, και σε μια μικρή συναυλία να πα, ένα μικρό κλαμπάκι τη πόλη, ρε παιδί μου. Βλέπει ο άλλο πάλι με το κινητό εκεί πέρα, το να τα λέω. Άστο το ρημάδι κάτω. Άστο κάτω λίγο να απολαύει, ρε παιδί μου. Χτυπήσου λίγο εκεί πέρα στο κάγκελο, λέμε τώρα. Να κάνει λίγο χαμό, να γουστάρει κι ο άλλο που τραγουδάει εκεί πάνω. Τώρα ο άλλο να τραγουδάει εκεί πάνω και να σε βλέπει εσένα. Τι έβγαλε φωτογραφία, Instagram. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, πώ το κάνουμε. Λοιπόν, μια που αναφέραμε τον Jack White, τον αγαπημένο αυτό κύριο, πάμε να ακούσουμε. Δεν το συνηθίζουμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Jack White με την Alicia Keys στο Another Way to Die. Συνέχεια λοιπόν πήγαμε και στα αγαπημένα μας διαφημιστικά μηνύματάκια και κάπου εδώ ήρθε η στιγμή έτσι να αλλάξουμε λίγο, μισό λεπτό, οπ, αλλάζουμε τη σελίδα και εντάξει στα sound effects είμαι πρώτος, δεν με πια, ναι και πολύ, ναι αυτό. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή λοιπόν να αλλάξουμε λοιπόν λίγο σελίδα και να πάμε σε λίγο πιο σκληρή rock μουσική, καθώς θα ασχοληθούμε και με πιο rock σκληρούς καλλιτέχνες, σαν και εμένα δηλαδή. Ναι, okay. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Dave Grohl, των Foo Fighters και πρώην μέρος των Nirvana, ο οποίος δηλώνει ότι δεν θα υπήρχε μουσικός χωρίς το Seattle. Το Seattle, ξέρετε την πόλη. Ο γνωστός μουσικός θυμήθηκε τη ζωή του στη γενέτειρα του Grunge. Ο frontman λοιπόν, Dave Grohl, σε συνέντευξή του, αναπόρισε τις μέρες που βρισκόταν, με τους Nirvana στο Seattle, την πόλη που γέννησε την Grunge μουσική. Είμαι χαρούμενος που έζησα κάποια χρόνια στο Seattle, ειδικά όταν άργησε να αναπτύσσεται η πόλη. Τώρα, όπως αναπτύσσεται, ας πούμε, η Ελλάδα, έτσι, ναι. Οι εμπειρίες που απέκτησα σε εκείνη την ηλικία καθόρισαν το άτομο που είμαι σήμερα. Έμενα με τον φίλο μου Μπάρετ σε ένα δωμάτιο στο πίσω μέρος ενός σπιτιού και ενώ ήξερα ότι μπορούσα να αγοράσω όποιο σπίτι ήθελα να μείνω εκεί. Συμμετείχα στην μπάντα με τον σπουδαιότερο συνθέτη της εποχής μας και το μόνο που είχα να κάνω ήταν να παίζω drums σαν να ήταν η τελευταία μέρα μου πάνω στη γη. Ωραία πράγματα, ρε φίλε. Και αυτό έκανα κάθε φορά. Απέκτησα τις καλύτερες εμπειρίες εκείνη την εποχή, αλλά πέρασα και την πιο ολέθρια περίοδο της ζωής μου. Όταν πέθανε ο Κέρτ, δεν μπορούσα να ακούσω μουσική για μήνες. Ούτε ραδιόφωνο ούτε τηλεόραση. Φοβόμουν τη μουσική, αλλά ύστερα συνειδητοποίησα ότι μόνο αυτή θα με σώσει. Το Seattle έχασε ένα μεγάλο ταλέντο. Όταν επιστρέφω, πάντα νοικιάζω ένα μάξι και τριγυρίζω στα μέρη που έζησα τότε. Οδηγώ πάντα πιο σιγά στα σημεία που πληγώθηκα πολύ γιατί δεν θέλω να τα ξεχάσω. Μιλάμε για πολύ ωραίο έτσι άρθρο. Βγάζει πολύ συνέστημα. Όλες οι εμπειρίες που απέκτησα, όλα αυτά που έμαθα και όλα αυτά που έχασα, θα τα έχω πάντα μαζί μου. Είναι μέρος του εαυτού μου και αποτελούν μια από τις κατευθυντήριες γραμμές της ζωής μου. Ο Grohl αναφέρεται συχνά στην συνεντεύξη στον Kurt Cobain και στην περίοδο των Nirvana. Πρόσφατα μίλησε για τις σχέσεις που είχε με τα ναρκωτικά από όταν έπαιζε drums στη θηλυκή grunge μπάντα μέχρι σήμερα. Ναι, αυτό είναι που το είχαμε αναφέρει σε πιο προηγούμενη εκπομπή, είναι η αλήθεια. Πάντως, πολύ πολύ συνέστημα, ρε παιδί μου, πάρα πολύ έτσι βγάζει την αλήθεια του Dave Grohl σε αυτό το άρθρο το οποίο μόλις διάβασα. Έτσι και έκανα λίγο, το διακομόδησα και λίγο, γιατί είναι λίγο βαρύ, έτσι. Δεν πειράζει, μωρέ, είναι ωραίο. Πάντως, είναι ωραίο να πηγαίνεις στα μέρη που μεγάλωσες, να θυμάσαι έτσι εικόνες, σκηνές, το πώς ήσουν τότε, πώς είσαι τώρα, να σκέφτεσαι πώς θα είσαι αύριο. Εντάξει, whatever. Νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε ένα νέο κομμάτι των Foo Fighters, The Sky is a Neighborhood.
Ναι, the sky is a neighborhood, έτσι, ο ουρανός είναι μια γειτονιά όμορφη, με εξωγήινους κτλ. Πολύ ωραίο πάντως το κομμάτι από τους Foo Fighters. Να καλησπέρισω στην παρέα και τον φίλο μου τον Τόλι, ο οποίος λέει, δώσε πόνο, λέει, έχουμε εξεταστική. Εντάξει, η εξεταστική είναι λίγο πόνος από μόνος της, αλλά whatever, ναι, δώσε γκάζια κι εσύ, έτσι δυνάμωσε και τα ηχεία σου και μια χαρά θα περάσει, βρε πούλο από μάχη, για βρω από μεσή που έχει εξεταστική. Αχ, πότε θα σε παίξω ένα μπασκετάκι, βρε. Να χαιρετήσω και τον Χάρη που ακούει και έχει κοινοποιήσει και την δημοσίευση. Μπράβο, Χάρη. Ευχαριστώ που βοηθάς και προωθείς την εκπομπή. Αλλά δεν το χρειάζεται. Σατανάς. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στους φίλους μου τους Metallica. Όπα, παιδιά, θα διαλύσω το στούντιο. Να περάσουμε στους φίλους μου τους Metallica. James Hetfield, I'm sure you're listening to Temple of Rock right now, so cheers. Του στέλνω χαιρετίσματα, έτσι. Γιατί ακούει σίγουρα την εκπομπή. Λοιπόν, ξανά στην αγορά του εξαντλημένου EP των Metallica. Συνέχισε σε επανακυκλοφορίες μετά τα τρία πρώτα άλμπουμ, λέει. Όπως αναμενόταν, λοιπόν, οι Metallica δίνουν συνέχεια σε επανακυκλοφορίες των δίσκων τους, τηρώντας αυστηρά τη χρονολογική σειρά. Τι θα βγάλουν πρώτα το μετά και μετά το πριν, δεν γίνεται. Ναι, μετά λοιπόν τα Kill Them All, Ride the Lightning, Master of Puppets και πριν τα Justice for All, Metallica, Black Album δηλαδή, είναι η σειρά του The Garage Days ή όπως έγινε ευρέως γνωστό, του Garage Days. Όχι, Garage Days Revisited έλεγε, εντάξει, μην λέω χαζομάρες τώρα. Μετά λοιπόν από όλα αυτά, το EP των διασκευών ουσιαστικά δεν είχε ξαναβγεί στην κυκλοφορία μετά την αρχική του διάθεση το 1987, αν και είχε λέει συμπεριληφθεί το 98 στο διευρυμένο διπλό άλμπουμ διασκευών με τίτλο Garage Inc. Την διαδικασία remastering επιμελήθηκε ο Chris Bellman στο Bernie Grandman Mastering του Hollywood, ενώ ως ημερομηνία κυκλοφορίας μέσω της Black End Recordings έχει οριστεί η 13η Απριλίου. Οι διαφορετικές μορφές της διάθεσης του Garage Days θα έχει, ουσιαστικά θα βγαίνει και σε CD και σε κασέτα και σε βινίλιο, θα βγαίνει και σε streaming κτλ. Μάλιστα θα έχει και κόκκινο και πορτοκάλι βινίλιο, εντάξει, για να γουστάρουμε όλοι. Θυμίζουμε, λέει, ότι το εν λόγω EP οι Metallica συνέστησαν στο κοινό τον νέο τους τότε μπασίστα Jason Newsted, ο οποίος, λέει, είχε αντικαταστήσει τον αείμνηστο Cliff Burton και τίμησαν με την εξαίρεση των παλαιότερων Budgie τις βασικές New Wave of British Heavy Metal και Punk καταβολές τους. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι θα συμπεριλαμβάνεται κανονικά το The Wait, κομμάτι που αρχικά έλειπε από ορισμένες ευρωπαϊκές εκδόσεις, με το tracklist να είναι αναλυτικά το εξής: Helpless, The Small Hours, The Wait, Crash Curse in Brain Surgery και Last Cares Green Hell. Ναι, ακούσατε και το ωραίο τον αγγλικό μου λόγο. Πάθατε ένα μικρό σοκ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα Metallica, The Memory Remains. Fortune, babe, mirror, vein, gone insane, but the memory remains. Μπαίνει μια γυμνή κουκλάρα σε ένα μπαρ και πλησιάζει τον μπάρμαν. Μια βότκα. Εκείνος την κοιτάει από πάνω ως κάτω. Με ανοιχτά τα μάτια. Τι κοιτάς έτσι, δεν έχεις ξαναδεί γυμνή γυναίκα? Και βέβαια, απλά προσπαθώ να καταλάβω πού έχεις λεφτά για να με πληρώσεις. Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα. Τι ωραία πράγματα ρε παιδί μου, τρίτη μεσημεριάτικο, τι ωραία. Κάντε το λίγο εικόνα. Μια γυμνή γυναίκα μπαίνει στο μπαρ, ζητάει μια βότκα και ο άλλος λέει: Πού έχεις λεφτά να μου πληρώσεις? Δεν βλέπω ρε παιδί μου να κρατάς λεφτά, ούτε τσέπες βλέπω. Τσέπες πάνω στο δέρμα. Τι είπα πάλι. Ναι, αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο ανέκδοτο για αυτή την εβδομαδούλα μας. Τι ωραία, τι ωραία, τι καλά. Αυτό που έβγαλα μέσα από τον Κύριο θα σας το πω μετά, ξέρετε, στο τέλος της εκπομπής. Ναι, το ξέρω ότι σας άρεσε, το ξέρω ότι με αγαπάτε, το ξέρω, ναι. Πάμε να ακούσουμε λίγο Gotthard, έτσι, επειδή το είδα τώρα μπροστά μου και γουστάρω. Gotthard Downtown και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε, έτσι. Yeah.
of rock. Oh yes! Ακούτε Temple of Rock, εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, όπου να είναι συμπληρώνουμε και την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Γιουπι, γιαι! Μπράβο. Να σας πω πως σε λίγο που έχουμε κανένα δύο ειδησούλες, να πούμε έτσι, κανένα δύο νέα ακόμα από την rock σκηνή. Μόλις τελειώσω, άμα θέλετε, στέλνετε μου από τώρα αν έχετε καμιά παραγγελιά να δω, ρε παιδί μου, πώς μπορώ να παίξω. Έτσι, δεν το κάνω συχνά αυτό. Εντάξει, στείλτε εσείς κανένα τραγούδι, άμα γουστάρετε. Άμα το έχω, θα το παίξω. Αν δεν έχω, θα παίξω παρόμοιο από τον ίδιο καλλιτέχνη, με κάτι τέτοιο. Στέλνετε πάντως στο Facebook, περιμένω να μου πείτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον κύριο Richie Blackmore, ο οποίος συνεχίζει να κινείται σε rock ρυθμούς. Ω, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Νέο τραγούδι και ζωντανό άλμπουμ από τους Rainbow. Η επιστροφή του Richie Blackmore με τους Rainbow στο rock φαίνεται ότι θα έχει διάρκεια, καθώς ανακοινώθηκε η επικείμενη κυκλοφορία του ζωντανού ηχογραφημένου Memories in Rock, μέρος δεύτερο. Συνέχεια του πρώτη διετίας Memories in Rock Live in Germany, που ηχογραφήθηκε κατά την περσινή περιοδία της μπάντας στο Ηνωμένο Βασίλειο, και τα σπουδαία νέα είναι ότι θα περιλαμβάνει ένα ολοκένουργιο στούντιο τραγούδι. Εν τω μεταξύ λέει Memories in Rock Live in Germany και το δεύτερο θα είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, μάλιστα. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα στο επόμενο διάστημα. Για την ώρα μπορούμε να πάρουμε μια γεύση από το διάρκειας 9 λεπτών official sneak preview video με συνεντεύξη από σπάσματα από συναυλίες. Θυμίζουμε ότι ο Rich Blackmore επέστρεψε με τη νέα εκδοχή των Rainbow το 2015 και συνεργάτε τον τραγουδιστή των Lords of Black Ronnie Romero, τον κιμπορντίστα των Stradivarius Jens Johansson, τον drummer των Blackmore's Night David Keith και τον μπασίστα Bob Newell. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα ήρθε η στιγμή να βάλω ένα πάρα πολύ αγαπημένο και κλασικό κομμάτι από τους Rainbow, εννοείται. Δεν θα πω τίτλο, απλά ακούστε. Λοιπόν, και η πρώτη μας ωρίτσα είναι 3 και 5 πρώτα λεπτά και δεύτερα λεπτά και τρίτα λεπτά, ναι, όχι. Λοιπόν, μας ακούτε από το www.eolas.org και από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Τα τηλεφωνήματά σας στο 2313-022-040 και τα email σας στο radio@eolas.org. Βρίσκεται και την ομάδα μας στο Facebook Temple of Rock at EOE Radio. Πάμε λοιπόν να αναφέρουμε την τελευταία μας ειδησούλα από τον χώρο της rock και μετά θα πάμε στα περίεργα νέα της ημέρας, έτσι. Και θα βάλω και τραγουδάκια τα οποία ζητάτε εσείς. Λοιπόν, πάμε στον Eddie Van Halen, ο οποίος καταθέτει μήνυση εναντίον κινηματογραφιστή. Ο Andrew Bennett βιντεοσκόπησε πρόβες των Van Halen πάνω από μια δεκαετία πριν. Σύμφωνα με το Times Magazine, ο Eddie Van Halen κατέθεσε αγωγή κατά του κινηματογραφιστή που προσελήφθη να βιντεοσκοπήσει πρόβες του συγκροτήματος πάνω μια δεκαετία πριν. Η βιντεοσκόπηση είχε τότε σαν στόχο πιθανώς ένα DVD ή κάποιο video project. Ο κιθαρίστας τώρα ισχυρίζεται ότι δεν του άρεσαν τα αποτελέσματα της συνεργασίας και διέκοψε το ντοκιμαντέρ, ενώ κατηγορεί τον Andrew Bennett ότι πλέον προσπαθεί να πουλήσει το υλικό που παράνομα διατηρεί ακόμη στην κατοχή του χωρίς καμία άδεια από τον ίδιο ή το συγκρότημα. Το εν λόγω υλικό βιντεοσκοπήθηκε το 2006 κατά τη διάρκεια προβών και περιλαμβάνει τον Eddie και τον γιο του Wolfgang στον μπάσο, αλλά και τον Alex Van Halen στα drums, προφανώς πριν την επανένωση με τον τραγουδιστή David Lee Roth. Σε νομικά έγγραφα τα οποία επικαλείται το ρεπορτάζ του Times Magazine, ο Eddie αναφέρει ότι ο Bennett τον εκβίασε ότι θα κυκλοφορήσει ο ίδιος το υλικό κάποια χρόνια μετά, ισχυριζόμενος ότι δεν πληρώθηκε ποτέ. Ο κιθαρίστας τώρα απ' την άλλη βεβαιώνει ότι έχει διευθετήσει το θέμα του 2015 και πήρε τα δικαιώματα του βίντεο ως μέρος του τότε διακανονισμού, αλλά σύμφωνα με την μηνυτήρια αναφορά του, ο Bennett προσπαθεί και πάλι τώρα να πουλήσει το υλικό και μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα και ένα τρέιλερ μέσα από το site του 5150volt.com. Ρε τι γίνεται ρε στον κόσμο, και έχει και συνέχεια.
Αν και ο Van Halen κατάφερε να ανασταλεί η λειτουργία του εν λόγω ιστότοπου λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, ο Bennett λέει έφτιαξε ένα νέο με παρόμοια διεύθυνση, το οποίο και περιέχει σύνδεσμο με ένα preview βίντεο των επίμαχων προβών. Θα τρελαθώ! Ο Έντι ζητάει τώρα, λέει, από τη δικαιοσύνη την αφαίρεση του βίντεο από το διαδίκτυο, την επιβολή περιοριστικών μέτρων στον Bennett, ώστε να μην μπορεί να πουλήσει ή να δημοσιεύσει το υλικό, καθώς και την κατάληψη των εξόδων της δικαστικής διαμάχης και αποζημίωση για ηθική βλάβη. Δεν την παλεύουνε! Νωρίτερα, λέει, μέσα στον Γενάρη, ο πρώην μπασίστας των Van Halen, Michael Anthony, είχε επιβεβαιώσει ότι ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με την πρώην μπάντα του βρίσκεται στη φάση παραγωγής. Το 2018, λέει, το μότλο ντεμπούτο της μπάντας κλείνει τα 40 χρόνια κυκλοφορίας. Εντάξει, μια παράνοια, έτσι, μια τρέλα η όλη φάση. Τον προσέλαβαν τον άνθρωπο να κάνει η δουλειά, τελικά τον είπανε όχι και μετά είπανε δεν θέλουμε εμείς, αλλά μετά εμείς θέλουμε και τελικά δεν ήρθαν αυτοί και να ξέρετε. Είναι η γνωστή ιστορία εκείνου του γνωστού βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Εν ολίγης δεν βγάζεις άκρη με αυτά τα θέματα. Van Halen τώρα, and talking about love. Συνεχίζουμε ακάθεκτη, έτσι δεν είναι? Ναι, αν δεν το έχετε καταλάβει, είμαστε ήδη στην θεματολογία περίεργα νέα. Αυτή τη στιγμή κάνω και live streaming στο Instagram. Παίζει να είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Hello everybody, hello. Ακούτε Temple of Rock εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Πάμε να φύγουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Να φύγουμε, πού θα πάμε ρε Πέτρο? Ιουχου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να λέμε τα περίεργα νέα της ημέρας. Ελέφαντας, λέει, επιτέθηκε σε τουρίστες και έκανε το σαφάρι της κόλασης. Είχανε πάει, λέει, για παιχνίδι στη λίμνη Χιγκάι στην πόλη Μισάν. Εντάξει, μόνο από τα ονόματα τρελαίνομαι, έτσι. Απολάμβαναν, λέει, το τοπίο, κανείς δεν φανταζόταν το τι θα συμβεί, το τι θα ακολουθήσει. Ξαφνικά, λέει, ο πάγος έσπασε και το όχημα βρέθηκε στο νερό. Τα λεπτά που ακολούθησαν, λέει, ήταν τραγικά. Χάρη στην καλή τους τύχη και στην άμεση επέμβαση, λέει, διαστών, γλίτωσαν και σίγουρα θα ξανασκεφτούν να παίξουν, λέει, στον πάγο. Ναι, και εγώ έχω μπερδέψει δύο ειδήσεις. Τουρίστες, λέει, κάνουν σαφάρι και διασκεδάζουν στην Μπουτσουάν. Αυτό είναι για τον ελέφαντα. Το γέλιο τους, λέει, παγώνει όταν τους επιτίθεται ένας θυμωμένος ελέφαντας που φοβάται για το ελεφαντάκι του. Λογικό, ρε παιδιά, άμα δει ο άνθρωπος. Άμα δει ο ελέφαντας ότι κινδυνεύει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Ξύλο, λέει, και βρισχές για ένα toast. Πού συνέβη αυτό? Στο Liverpool. Πελάτες, λέει, καταστήματος στο Liverpool σφάζονται για ένα toast. Πέφτει ξύλο, ακούγονται φωνές. Άσε με, δικό μου είναι το toast. Δεν φύγε από εδώ. Όχι, εγώ δεν φάω toast. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Οι σεφ, λέει, αφήνουν τα κουτάλια και βγαίνουν να τους χωρίσουν. Ο άγριος καυγάς, λέει, ξεκίνησε όταν κάποιος παρέκαμψε την ουρά. Έλα ρε φίλοι, αυτό δεν το λέω. Η πείνα, λέει, εξόργησε όσους περίμεναν, τα αίματα άναψαν και τα πνεύματα ερέμισαν μόνο όταν έφτασε στο μαγαζί η αστυνομία. Γιατί άραγε, περίεργο. Πάμε να ακούσουμε λίγο τώρα, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε συνέχεια, κι άλλα περίεργα νέα. Πάμε να ακούσουμε λίγο την επιλογή του φίλου μου, του Μιχάλη του Μητσόπουλου, Volbeat, Mary Jane Kelly, τώρα στον Temple of Rock και στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. So sad and singing sadly at violent blood from mother's grave. Exalt your Thomas Boyer, found you in the gutter, the sun. Mary Jane Kelly ήταν η επιλογή του Μιχάλη Μητσόπουλου. Ελπίζω να το απόλαυσε και να το διασκέδασε. Και επιστρέφουμε τώρα στα περίεργα νέα. Πριν μπερδεύτηκα, είχε πάει μια είδηση πάνω από μια άλλη και μπερδεύτηκα και ανέφερα για μια παγωμένη λίμνη που πέσανε κάποιοι μέσα και τους σώσανε. Τώρα θα πάμε στον ελέφαντα που επιτέθηκε σε τουρίστες και έκανε το σαφάρι τους κόλαση. Ναι, για να μάθετε. Τουρίστες, λέει, κάνουν το σαφάρι τους και διασκεδάζουν στην Μποτσουάνα.
το γέλιο τους παγώνει όταν τους επιτίθεται ένας θυμωμένος ελέφαντας που φοβάται για το ελεφαντάκι του. Ναι, τώρα τα λέμε σωστά. Το τζιπ επιταχύνει, η βόλτα τελειώνει χωρίς παρατράγουδα και το βίντεό τους γίνεται viral. Τέλος καλό, όλα καλά. Τώρα πάμε σε έναν άλλο ελέφαντα. Πηδάει, λέει, την μπάρα στα σύνορα Κίνας, Λάος, λόγω πείνας. Όχι Λάος του Καρατζαφέρη. Ναι. Ένας άλλος, λέει, πεινασμένος ελέφαντας έρθει σε συνεγερμό της αρχής στην Κίνα όταν το έσκασε από την περιοχή του για να βρει αλλού τροφή. Κάμερα κλειστού κυκλώματος τον κατέγραψε να πηδά την μπάρα στα σύνορα Κίνας Λάος. Αφού γιάτρεψε την πείνα του, επέστρεψε στο μέρος του. Αυτή τη φορά σαν κύριος, λες και είχε καταλάβει το λάθος. Ωραίος ο τύπος, ο ελέφαντας. Έπεσε χιόνι, λέει, στην έρημο της πόλης Ταμπούκ και έριξε το Instagram. Κάτσε. Το χιόνι έριξε το Instagram ή το γεγονός. Δεν κατάλαβα. Στα λευκά, λέει, ντύθηκε η Σαουδική Αραβία. Το σπάνιο φαινόμενο έκανε τους πολίτες να τα χάσουνε. Μια γυναίκα, λέει, κάνει σαν να βλέπει πρώτη φορά νυφάδες χιονιού. Ρε φίλε, πρώτη φορά βλέπει στο τέτοιο μένει, στο Ταμπούκ. Δεν μένει να πούμε στον Βόρειο Πόλο με τον Άι Βασίλη. Αν είναι δυνατόν! Δεν πιστεύει, λέει, αυτό που πιάνει. Δεν ήταν η μόνη, λέει, που παραξενεύτηκε. Τα social media γέμισαν με φωτογραφίες εντυπωσιασμένων χρηστών. Όχι χρηστών Ιησού Χριστών, των χρηστών, των users. Ναι, τι ωραία που τα λέμε, ρε παιδί μου. Οπ, ο Χάρης, γεια σου, καλησπέρα Χάρη και πάλι. Στο γυμναστήριο, λέει, είναι και τρέχει. Έτσι, δώσε πόνο. Τώρα έρχονται οι Planet of Zeus με το Them Nights και αφού θες κάτι έτσι, θα σου βάλω κάτι γρήγορο, κάτι ωραίο, θα σ' αρέσει εσένα. Planet of Zeus, λοιπόν, Them Nights. Κλασικό πλέον κομμάτι, μπορώ να πω. Αν με επιτρέπετε, αν δεν με επιτρέπετε, πάλι το ίδιο θα πω. Γιατί ο καθένας πρέπει να έχει τη γνώμη του, έτσι δεν είναι. Δημοκρατία έχουμε. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, ήθελα να αναφέρω σε αυτό το όμορφο σημείο, καθώς πλησιάζουμε όλο και πιο πολύ στο τέλος, προς το τέλος της εκπομπής μας, ότι απόψε το βράδυ, παρακαλώ, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Σταύρος, ο Δουκουζιάννης, στην εκπομπή Έκθεση Ιδεών, θα έχει καλεσμένο τον ένα και μοναδικό Κώστα Μιλώση. Οπότε 11 η ώρα να είστε συντονισμένοι εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων για να ακούσετε μια πάρα πολύ όμορφη και ξεχωριστή, όπως πάντα εννοείται, εκπομπή του Σταύρου Δουκουζιάννη με έναν πολύ special και ωραίο καλεσμένο. Παρακαλώ. Προσπαθώ να παίζω λίγο τις επιλογές σας από εδώ και από εκεί, εντάξει. Τώρα θα έρθει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι για τον Χάρη, ο οποίος είναι και στο γυμναστήριο και τρέχει. Έτσι για να κάψεις τα λίπη και τα λοιπά και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ, σήμερα αυτό που συζητούσα όλη μέρα είναι να ξαναρχίσω γυμναστήριο. Αυτό ψάχνω να κάνω. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, ελπίζω το κομμάτι που θα ακούσεις μόλις τώρα να σε εμπνεύσει. Αφιερωμένο λοιπόν στο Χάρη που τρέχει. Έχουμε μπει λοιπόν στην τελική ευθεία μας και σήμερα. Μέσα σε όλα τα άλλα, ρε παιδί, είχαμε και τα Grammys προχθές 28, ναι, προχθές. Θρίαμβος, λέει, για Bruno Mars, Kendrick Lamar και νίκες για Mastodon και Foo Fighters. Foo Fighters. Ο Leonard Cohen, λέει, μάλιστα βραβεύτηκε μετά θάνατον στην κατηγορία Best Rock Performance με το τραγούδι You Want It Darker. Οι Mastodon ήταν νικητές στην κατηγορία Best Metal Performance με το Sultan's Curse. Οι War on Drugs επικράτησαν στο Best Rock Album με το A Deeper Understanding.
η National για το Best Alternative Music Album με το Sleep Well Beast και οι Foo Fighters στο Best Rock Song με το Run. Άντε, να το χαίρεστε λοιπόν και το βραβείο Grammy. Σε λίγο θα έρθει και το τελευταίο ανέκδοτο για σήμερα όσο οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Ακούμε όσο μπορούμε και μουσικές επιλογές από εσάς, έτσι. Ακούσαμε τον Μιχάλη, ακούσαμε την επιλογή για τον Χάρη που έκανα εγώ. Τώρα το τραγούδι το οποίο θα παίξει το αφιερώνω στην αγάπη μου, η οποία το ίδιο το διάλεξε, αλλά τι το αφιερώνω, έτσι δεν είναι? Scorpions, You and I. Σουβλατζίδικο Τάκης, παρακαλώ. Γεια σας. Μια παραγγελία θέλω να κάνω. Παρακαλώ, πείτε μου. Θέλω... Ο Αετός πεθαίνει στον αέρα του Σφακιανάκη. Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα. Πάρτε λίγο ανάσες, έτσι βαθιές, μην πάρτε τίποτα. Είναι αυτό που έβγαλα προχθές, που σας είπα ότι είχα έμπνευση. Ναι, η έμπνευσή μου κατέληξε σε αυτό. Κι όμως, είναι αλήθεια, μπορώ, ακούω ήδη τα χειροκροτήματα. Άντε βρε τώρα που κρυώσατε αμέσως, με στέλνετε πάγος εκεί πέρα, άντε. Πονηροί άνθρωποι, δεν τρέπεστε λίγο? Είδατε, μετά από την ωραία μπαλάντα You and I των Scorpions που αφιέρωσα στην γυναίκα που αγαπάω, που δεν άκουγε εκείνη τη στιγμή, ήρθε ένα κρύο κύμα κακοκαιρίας και μας πέθανε! λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε λίγο Airborne και Running Wild. Θέλετε? Εγώ θέλω πάντως. Hey! Airborne, Running Wild, Wild and Free. Ναι, και τα λοιπά. Λοιπόν, και επειδή ο Tamil Vlog είναι μια ενημερωτική εκπομπή πάνω απ' όλα και έχει συνεργάτες σε όλο τον πλανήτη, μόλις τώρα ενημερώθηκα από μια συνεργάτη δάμου, έτσι, ότι η γνωστή αεροπορική εταιρεία Low Fare, νομίζω καταλάβατε που είναι κίτρινη και μπλε, λέει, μια γιαγιά λέει ήθελε να πετάξει από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη. Έτσι, αυτό είναι τη τελευταία στιγμή, σας το λέω έτσι πριν φύγουμε. Γιατί μου το είπανε τώρα και δεν μπορώ, τρελάθηκα. Λέει, ήθελε η γιαγιά να πάει, λέει, από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη. Πάει, λέει, στην πύλη, ρε παιδί μου. Δείχνει το εισιτήριο, ταυτότητα, όλα οκ. Okay, μπαίνει στο αεροπλάνο και βρίσκεται στη Ρώμη. Ο Χριστός και η μάνα του. Καλά. Ρε παιδιά, φαντάζεσαι τώρα το πρόσωπο της γιαγιάς που κατέβηκε στο Τσιαμπίνο, ξέρω εγώ. Oh my god, πού με φέρανε ρε παιδί μου, εγώ Θεσσαλονίκη ήθελα. Α, ρε παιδί μου. Σοβαρά τώρα, δηλαδή. Ολόκληρο Ελευθέριος Βενιζέλος, π.χ. έτσι. Ένας δεν έλεγξε το εισιτήριο να δει ότι λέει για Θεσσαλονίκη, να δουν ρε παιδί μου. Δηλαδή... Και άντε πες, μπαίνεις στο αεροπλάνο. Ήτανε καινή η θέση της εκεί πέρα? Δεν θα έτυχε να κάθεται με κανέναν άλλον στην ίδια θέση να πούνε, όπ, εδώ υπάρχει, ρε παιδί μου, υπάρχει θέμα, υπάρχει κατάσταση? Μα ούτε, ρε παιδί μου, και αεροσυνοδή δεν είδαν το εισιτήριο ότι γράφει SKG και όχι Ρώμη Τσιαμπίνο. Δηλαδή, τι να πω. Απ' την μία, καλό θα ήταν να έπαιρνε αεροπλάνο από την Αθήνα και να βρισκόσω στη Ρώμη ή Θεσσαλονίκη και να βρισκόσω στη Ρώμη. Αλλά άμα δεν έχεις κλείσει και ξενοδοχείο, πώς θα το κάνουμε, ρε παιδί μου, τώρα? Δεν γίνεται. Ή άμα σε περιμένει και κανένας άνθρωπος, φαντάζεσαι τώρα θα είχε κανέναν συγγενή εδώ πέρα, θα την περίμενε στο αεροδρόμιο. Πού είναι η γιαγιά, ρε παιδί μου? Hello, η γιαγιά είναι στην Ιταλία!
Αχ, τι να πω. Μ' αρέσει που είναι η Κυρίνη έξω από το στούντιο και γελάει. Έλα μέσα, καλέ, έλα. Παλαβό κορίτσι. Η Ειρήνη, παιδιά, εδώ πέρα είναι μοναδική, εντάξει, δεν υπάρχει. Ειρήνη, ακούς Temple of Rock. Φυσικά και ακούω Temple of Rock. Ακούς έτσι, ακούς. Θα σε βγάλω on the air. Και τώρα on the air είμαστε, απλώς μισό να ανοίξω το μικρόφωνο της. Ακούγεσαι. Γεια σας. Γεια σου Ειρήνη, τι κάνεις? Καλά είμαι, Πέτρο, εσύ? Καλά, άκουσες σήμερα εκπομπή? Ό,τι πρόλαβα τώρα. Α, ωραία, καλό είναι και αυτό, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται. Κάτι είναι και αυτό, κάτι. Άμα ακούς συνέχεια δεν γίνεται, θα πάθεις κοκομπλόκο να πούμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ας με τα ανέκδοτα που λέει, παιδιά, προσέχετε. Εντάξει, τώρα, πιστεύω να ξέρεις το ανέκδοτο κανάλο, μπαίνεις, ακούς το ανέκδοτο κανάλο ανέκδοτα. Όχι. Ωραία. Πέντε μέρες και στο διοικητή το πρωί. Τέλος, φεύγουμε. Λοιπόν, ναι, η Ειρήνη εδώ πέρα γελάει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν άκουσες το τελευταίο περιστατικό που είπα, μια γιαγιά που ανέβη και λέει. Πήρε γνωστή εταιρεία Low Fare, άμα καταλαβαίνεις, αεροπορική, έτσι. Ξεκίνησε, λέει, από το Λευτέριος Βενιζέλος για να έρθει η Θεσσαλονίκη και κατέληξε στην Ρώμη. Ωραία πράγματα όμως, έτσι. Έτσι. Έτσι, ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ έρθει η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Ειρήνη, θα πούμε μαζί γεια. Να περάσει το όμορφα μέχρι και την Πέμπτη που θα ξανά έχουμε 2-4 Temple of Rock. Επού? Στο νέο φυσικά, Radio. Στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, όπως είπε και η φίλη μου η Ειρήνη. Μέχρι τότε, μην ξεχνάτε να ροκάρετε τη ζωή σας και την καθημερινότητά σας μόνο όπως εσείς θέλετε και γουστάρετε. Έχεις να συμπληρώσει κάτι άλλο, Ειρήνη? Να ακούτε Temple of Rock. Τώρα αυτό, εντάξει. Πέρα από αυτό. Εννοείται. Ναι. Εντάξει, συμφωνεί η Ειρήνη μαζί μου, γι' αυτό δεν θέλει να πει πολλά. Θα σας αφήσω με UFO Doctor Doctor, γιατί θέλουμε όλοι λίγο γιατρό εδώ πέρα που είμαστε σε αυτή την εκπομπή. Πραγματικά. Ναι. Να περνάτε όμορφα, τα ξαναλέμε την Πέμπτη, βρε τυχερούλιδες, πονηρούλιδες. Αχ, άντε. Γεια σας. Φιλούθια.